αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, θα άλλαζα κάτι από τη ζωή μου? Είναι ένα ερώτημα το οποίο θέτουμε συχνά στον εαυτό μας ή μας το θέτουν και άλλοι άνθρωποι, τα παιδιά μας, οι φίλοι μας. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Αυτό είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κοιλάκι. Και δεν ξέρω που το είδα, δεν θυμάμαι τώρα. Κάπου είδα αυτό. Το είδα σε μια σειρά που παρακολουθώ. Παρακολουθώ μια σειρά στο Apple TV που ονομάζεται Platonic και δείχνει την σχέση φιλίας μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας, οι οποίοι ήταν φίλοι νεότεροι, ξέρω εγώ, στο γυμνάσιο, στο πανεπιστήμιο. Όταν παντρεύτηκε ο άνδρας, η γυναίκα του δεν συμπαθούσε τη σχέση που είχε με τη φίλη του. Ο άνδρας της κοπέλας δεν είχε κανένα πρόβλημα με τη φιλία. Πρόκειται για μια περίπτωση πραγματικής φιλίας, όχι φιλίας μεταξύ δύο ετεροφιλόφιλων ανθρώπων που να υπάρχει υποχθόνια το ερωτικό κομμάτι. Δεν υπάρχει, δεν υποβόσκει καθόλου ερωτισμός. Πρόκειται για μια σχέση καθαρά φιλική. Και όταν χωρίζει ο άνδρας, ξαναρχίζουν να κάνουν παρέα και είναι μια κωμωδία στην οποία έχουν έτσι πολύ διασκεδαστικές περιπέτειες, γιατί η κοπέλα αυτή είναι δικηγόρος αλλά έχει αποφασίσει να μείνει στο σπίτι για να μεγαλώσει τα τρία της παιδιά. Είναι και ο άνδρας της δικηγόρος, ο οποίος εξακολουθεί να εργάζεται ως δικηγόρος, μάλιστα στην ίδια εταιρεία που ήταν και αυτή δικηγόρος, και αυτός έχει προχωρήσει, έχει πάρει προαγωγές κλπ. Και αυτή είναι με τα τρία τα παιδιά. Το μικρό της το παιδί πάει στον υπηαγωγείο, οπότε αρχίζει να διαφοροποιείται από τη μαμά και λέει δεν θέλω να έρθεις μαζί μου στην τάξη, μεγάλος κλπ. Οπότε αυτή μένει με το κενό ότι είναι μια νοικοκυρά στο σπίτι που τρόπον την έχουν φύγει τα παιδιά από την άμεση ανάγκη της. Όχι ότι δεν την έχουν άμεση ανάγκη, πρέπει να τα παίρνει τα παιδιά στις διάφορες δραστηριότητες, να τα παίρνει στο σχολείο, να τακτοποιεί το σπίτι κλπ. Όμως είναι τέλος πάντων δύο φίλοι οι οποίοι ξανασυναντιούνται γύρω στα 40 και συζητάνε για το τι έχει διαμεσολαβήσει τα 13 χρόνια που δεν έκαναν παρέα και συζητούν και αυτό το θέμα, ότι αν μπορούσες να πάρεις το χρόνο πίσω, αν θα άλλαζες κάτι από τη ζωή σου. Και παρακολουθώντας αυτή τη σειρά, μπορείτε να φανταστείτε ότι έχω ένα μυαλό που δεν σταματάει να κάνει συλλογισμούς, δεν σταματάει να δουλεύει. Όπως όλοι οι άνθρωποι έχουν, δηλαδή να μην, δεν είμαι μόνο εγώ, δεν έχω κάτι το πρωτότυπο στο δικό μου το μυαλό. Απλώς το δικό μου το μυαλό, λόγω της ιδιότητος μου, που είμαι ψυχολόγος και ψυχοεκπαιδεύτρια, κάνει προεκτάσεις περισσότερο ψυχολογικές και ψυχοεκπαιδευτικές, ακόμη και παρακολουθώντας μια κωμωδία, που είναι ευχάριστη κωμωδία. Δεν ξέρω, εγώ πρόσφατα έχω ανανεώσει ξανά, γιατί ήμουνα και παλιά στο Apple TV και είχα κόψει τη συνδρομή. Έχω ξεκινήσει ξανά τη συνδρομή στο Apple TV, γιατί το Netflix πλέον έχει γίνει λίγο. Έχει πάρα πολλά entries και έχει πάρα πολλές σειρές, πάρα πολλές ταινίες και δεν είναι όλες ποιοτικές, ενώ στο Apple TV τις βρίσκω ότι είναι όλες ποιοτικές. Τέλος πάντων, είναι μια δική μου προσωπική άποψη, δεν πρόκειται εδώ πέρα να σας επηρεάσω το γούστο ως προς το τι παρακολουθείτε, εάν παρακολουθείτε πλατφόρμες συνδρομητικές που έχουν σειρές και ταινίες. Λοιπόν, και το σκέφτηκα και εγώ αυτό το πράγμα, το σκεφτόμουν αν μπορούσα να πάρω το χρόνο πίσω, δηλαδή να πάω πίσω να είμαι 18 ετών για παράδειγμα και να ήξερα όσα γνωρίζω τώρα. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον δεν το έχουμε εφεύρει ακόμη, δεν το έχουμε ανακαλύψει ακόμη, την επιστροφή πίσω στο χρόνο, το ταξίδι στο χρόνο. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι έτσι πολύ μυστήριο και ενδιαφέρον, γι' αυτό και αποτελεί και θέμα βιβλίων, ταινιών, σειρών κτλ. Αλλά στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε κάποιον άνθρωπο που να έχει καταφέρει να επιστρέψει πίσω στον χρόνο. Σίγουρα, όταν σκέφτεσαι κάτι τέτοιο, κάνεις μια αποτίμηση της ζωής σου, τέλος πάντων της ενήλικης ζωής σου, γιατί η αλήθεια να λέγεται, όταν είσαι ανήλικος, δεν υπάρχουν πράγματα που μπορείς να αλλάξεις. Δηλαδή να αλλάξεις ποιοι είναι οι γονείς σου, ποιο είναι το οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο ζεις, μεγαλώνεις και εξελίσσεσαι και αναπτύσσεσαι και όλα τα διάφορα.
Από τα 18 και πάνω το σκέφτεσαι ρε παιδί μου, θα άλλαζες κάτι. Τι θα άλλαζα? Νομίζω δεν θα άλλαζα κάτι και ο λόγος που δεν θα άλλαζα κάτι είναι ότι μου αρέσει η ζωή μου τώρα. Έστω και αν έχω περάσει κάποιες φάσεις δύσκολες, οι δύσκολες φάσεις νομίζω είναι μέσα στο παιχνίδι και όλοι μας περνάμε, ο καθένας με τη σειρά του και με την προτεραιότητά του. Δηλαδή κάποιοι περνάνε πιο δύσκολες φάσεις σε πιο νεανική ηλικία, κάποιοι στη μέση ηλικία, κάποιοι σε πιο μεγάλη ηλικία. Και η ζωή έχει έτσι εναλλαγές ωραίων φάσεων και δύσκολων φάσεων, ευχάριστων και δυσάρεστων φάσεων. Αν θα άλλαζα κάτι, θα γινόμουν σκυλομαμά πολύ πιο νωρίς. Ναι. Θα γινόμουν σκυλομαμά πιο νωρίς. Δηλαδή θα καταπολεμούσα τη φοβία που είχαμε τους σκύλους πιο νωρίς και θα αποκτούσα ένα αγαπημένο σκυλάκι πιο νωρίς. Είναι πολύ ωραία η επαφή με τα ζώα και σου μαθαίνει πολλά πράγματα. Είχα φοβία με τα σκυλιά. Δεν γνώριζα, ήταν λόγω άγνοιας. Τώρα που γνωρίζω, αντιλαμβάνομαι πως ήταν εντελώς αδικαιολόγητη η φοβία που είχα με τα σκυλιά, γιατί δεν είχα και καμιά τραυματική εμπειρία με τα σκυλιά που να δικαιολογεί τη φοβία. Ήταν λόγω άγνοιας. Ναι. Αυτό θα το άλλαζα, δηλαδή θα γινόμουν dog person από πολύ πιο νωρίς. Για παράδειγμα, όταν ήμουν φοιτήτρια στο τρίτο έτος που πήγα να μείνω μόνη μου και σκιαζόμουν, θα έπαιρνα ένα σκύλο, νομίζω. Τώρα το επόμενο που θα ερχόταν να πω ήταν αντί να πάω να αραβωνιαστώ και να παντρευτώ. Όμως τι γίνεται, ποιο είναι το ζήτημα? Το ζήτημα είναι ότι αν έπαιρνες το χρόνο πίσω και δεν έκανες τις σχέσεις που έκανες και δεν γεννούσες τα παιδιά που γεννούσες, θα ήταν η ζωή σου όπως είναι τώρα σήμερα καλή? Πώς δεν το ξέρεις αυτό το πράγμα? Δεν λέω ότι πρέπει να είμαστε μαζοχιστές και να λέμε τέλεια, έχω περάσει σοβαρά προβλήματα στη ζωή μου, είμαι πολύ τυχερή γιατί έχω πονέσει. Όχι, δεν είναι αυτό που λέω. Δεν λέω να επιδιώκουμε τον πόνο, αλλά είτε μας αρέσει είτε όχι, όλα τα βιώματα και τα χαρούμενα και τα λιγότερο χαρούμενα και τα αυτά που μας πονούν και αυτά που μας χαροποιούν είναι χρήσιμα και έπαιξαν το δικό τους ρόλο το καθένα, ούτως ώστε να βρισκόμαστε σήμερα στη συνθήκη που βρισκόμαστε. Οπότε νομίζω ότι είναι έτσι και λίγο σαν παγίδα αυτό το πράγμα, να λες τον εαυτό σου ότι δεν θα παντρευόσουν τότε που παντρεύτηκες πολύ μικρή. Και πού ξέρω εγώ ότι αν δεν παντρευόμουν τότε, πρώτα απ' όλα ξέρω σίγουρα ότι αν δεν παντρευόμουν από τότε και με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ότι δεν θα είχα τα συγκεκριμένα παιδιά που έχω και τα αγαπάω πάρα πολύ. Θα μου πείτε, θα έκανες άλλα παιδιά τα οποία επίσης θα αγαπούσες πάρα πολύ. Ναι, αλλά δεν με ενδιαφέρουν τα άλλα παιδιά που δεν υπάρχουν, με ενδιαφέρουν αυτά που υπάρχουν. Ένα άλλο πράγμα που θα άλλαζα είναι αυτό με τις φιλίες. Θα ήμουν πολύ πιο προσεκτική στην επιλογή των ανθρώπων με τους οποίους θα έκανα παρέα. Αλλά πάλι, το λέω αυτό τώρα έχοντας τις γνώσεις που έχω τώρα, τις εμπειρίες που έχω τώρα, την ωριμότητα που έχω τώρα, η οποία μου επιτρέπει να μπορώ να είμαι επιλεκτική και να κατανοώ πράγματα τα οποία τότε δεν τα κατανοούσα. Οπότε τι νόημα έχει να πω δεν θα έκανα τις ίδιες φιλίες? Γιατί, κυρία μου, αν δεν έκανες τις ίδιες φιλίες, δεν θα είχες τις ίδιες γνώσεις που έχεις σήμερα και δεν θα ήξερες σήμερα ότι δεν θα έπρεπε να έχεις κάνει αυτές τις φιλίες. Καταλαβαίνετε που πάει. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο σίγουρα θα άλλαζα. Όσον αφορά στα θέματα της υγείας μου, θα το ψάχνα πιο νωρίς. Αν μπορούσα να αλλάξω κάτι, δηλαδή τα συμπτώματα που είχα για την νόσο Crohn, τα οποία τα αγνοούσα και τα αγνοούσα με την έννοια του δεν τα γνώριζα, αλλά και τα παραμελούσα, δεν τους έδινα σημασία, θα τα κοίταζα πιο νωρίς, θα πήγαινα σε γαστροεντερολόγο πιο νωρίς, θα έκανα κολονοσκόπηση πιο νωρίς και θα έβρισκα το πρόβλημα πιο νωρίς, γιατί πραγματικά είναι πολύ καλύτερη η ζωή μου από τον καιρό που διαγνώστηκα και έχω αρχίσει θεραπεία. Και επίσης και το θέμα της υπνικής άπνοιας θα το άλλαζα. Δηλαδή, γνωρίζω από τα 40 μου ότι ροχαλίζω άσχημα. Το καλοκαίρι του 2015 είχαμε πάει πριν 8 χρόνια με την Κυριακή τον Ιούλιο μια εβδομάδα στην Κρήτη
και μέναμε μαζί στο... Ήταν ένα διαμέρισμα τουριστικό που ήταν ένας ενιαίος ο χώρος που ήταν τα δύο κρεβάτια και η Κυριακή δεν μπορούσε να κοιμηθεί το βράδυ από το χαλιτό μου. Και εγώ κόψα το τσιγάρο τότε, αλλά έπρεπε να το πάρω ακόμη πιο βαθιά και να πω να κάνω και τεστ για την υπνική άπνοια. Και κατά καιρούς το σκεφτόμουν ότι μπορεί να έχω υπνική άπνοια που ξυπνούσα το πρωί κουρασμένη, σκοτωμένη κλπ. Και δεν πήγαινα να εξεταστώ για την υπνική άπνοια. Αυτό θα το άλλαζα. Γιατί όντως μετά τη χρήση, μετά που έχω αρχίσει και από τον Ιούνιο και χρησιμοποιώ τη μηχανή CPAP, τη μηχανή που βοηθάει με την αναπνοή το βράδυ, είμαι πολύ καλύτερα και έχω πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής. Άρα θα έβαζα κάτω τη σωροπερηφάνεια μου ότι εγώ δεν θέλω να παραδεχθώ ότι είμαι μια παχιά η οποία είμαι στη μεσή ηλικία και έχω υπνική άπνοια και πρέπει να πάω να κοιταχτώ. Θα πήγαινα να κοιταζόμουν. Να. Ήταν εντελώς βλακώδες αυτό που δεν πήγαινα. Και επίσης, εντάξει, αυτό με την νόσο Crohn, για να πω την αλήθεια, δεν είχε πάει ποτέ το μυαλό μου ότι μπορεί να νοσούσα. Παρόλο που είχα και θεραπευόμενες πριν 20 χρόνια, επίσης είχα νόσο Crohn και μάλιστα δύο από αυτές είχαν κάνει και μια επέμβαση που είχαν αφαιρέσει μεγάλο μέρος του εντέρου. Και ήταν έτσι πολύ ταλαιπωρημένες, αλλά επειδή δεν είχα τους πόνους που έχουν οι ασθενείς με νόσο Crohn, δεν πήγαινε το μυαλό μου. Και επίσης η αλήθεια αναλέγεται ότι είχα λόγω της συνεξάρτησης μεγαλύτερη έγνοια για την υγεία των άλλων ανθρώπων παρά για τη δική μου. Και εντάξει, αυτό με την υγεία θέλει, μετανιώνω που δεν το ψάξα τόσο πολύ παλαιότερα όπως το ψάξα πρόσφατα. Φυσικά καλύω αργά παρά ποτέ. Πιστεύω ότι το δεύτερο μισό της ζωής μου θα είναι πολύ καλύτερο σε ποιότητα ζωής από όλα τα επίπεδα και από σωματική υγεία. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, τον τελευταίο καιρό έχω πάρα πολύ ενεργητικότητα, ότι κάνω πολλά πράγματα, ότι δουλεύω πολλές ώρες και είμαι πιο ξεκούραστη παρά παλιότερα που έκανα λιγότερα πράγματα, δούλευα λιγότερες ώρες και ήμουν πιο κουρασμένη. Αυτό είναι λόγω του ότι αντιμετωπίζω με τη βοήθεια του γιατρού μου και με τις οδηγίες του γιατρού μου τα θέματα της υγείας μου πλέον χωρίς φόβο και με πάθος, όμως με πάθος για υγεία και για ζωή. Φυσικά θα μου πείτε έχεις και τη θέμα ίσως έχεις και κρίση μέσα της ηλικίας, μπορεί, ποιος ξέρει. Αν θα άλλαζα κάτι θα ήταν σίγουρα το να γίνω σκυλομαμά πιο νωρίς, το να κοίταζα την υγεία μου πιο νωρίς. Το κομμάτι ειδικά της υπνικής άπνοιας που το είχα καταλάβει και έπαιζα πελών που λένε στην Κυπρολάκη. Έκανα πως δεν καταλάβαινα πως είχα θέμα υγείας, ναι. Τώρα, για τα παιδιά πραγματικά, ένα πράγμα που σίγουρα μετανιώνω είναι ότι όταν ήταν μικρά τα παιδιά, υπήρξαν κάποιες φορές τις οποίες έβγαζα παράπονα και μπροστά τους. Και ήταν λάθος μου αυτό. Δεν άντεχα την εξαντλητική κούραση που φέρει το να είσαι γονιός και μονογονέας, και δεν κουραζόμουν περισσότερο μετά το διαζύγιο παρά πριν το διαζύγιο, για να είμαστε ειλικρινείς. Γιατί πριν το διαζύγιο είχα να αντιμετωπίσω 3 πρόσωπα, μετά το διαζύγιο είχα να αντιμετωπίσω 2 πρόσωπα. Χωρίς να εννοώ ότι ο πατέρας των παιδιών ήταν παιδί, αλλά είχε ζητήματα η σχέση μας, οπότε ήταν μια παραπάνω έγνοια, ένας παραπάνω κόπος κλπ. Τώρα, αν μπορούσα να πω πίσω στον εαυτό μου των 26 ετών, των 27 ετών, των 28 ετών, των 30 ετών, των 31, 32, 33, τον εαυτό μου εκείνο που ήταν κατασκασμένος με το γεγονός ότι είχε μικρά παιδιά και δεν άντεχε, θα του έλεγα, ξέρεις, κάποια στιγμή θα περάσει αυτό. Αυτό θα του έλεγα, θα περάσει. Δεν θα του έλεγα και θα μετανιώσεις και θα θες να γυρίσεις πίσω, γιατί όχι, δεν θέλω με τίποτα να γυρίσω πίσω σε εκείνη την περίοδο που μεγάλωνα τα παιδιά και ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Φυσικά το έχω σκεφτεί πολλές φορές ότι εάν ήμουνα σε μια καλή σχέση, σε μια υγιή σχέση, σε ένα καλό γάμο όταν έκανα τα παιδιά και παρέμενα σε εκείνο τον καλό γάμο, ίσως να ήταν πιο εύκολο. Δηλαδή αν υπήρχαν 2 γονείς οι οποίοι να αναλαμβάνουν ευθύνες,
Η αλήθεια να λέγεται, όσο ήμουν παντρεμένη τα 5 χρόνια του γάμου, εκ των οποίων τα 4 είχαμε παιδιά, το Λάζαρο ήταν 4 ετών, τα χωρίσαμε. Όσον αφορά στις ευθύνες, τις πρακτικές, αναλάβανε ο πατέρας τους, δεν έχω παράπονο. Δηλαδή, ήταν συμμετέχον γονιός στο σπίτι. Όπως το συναισθηματικό κομμάτι ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Όπως και να έχει όμως. Επίσης, αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολύ μεγάλη λαχτάρα να γίνουν γονείς και παρόλο που μπορεί να ακούνε διάφορους που λένε είναι πολύ δύσκολο να κάνεις παιδιά, είναι μεγάλη ταλαιπωρία, ξέρω εγώ, αυτοί που πραγματικά θέλουν να γίνουν γονείς θα βρουν τρόπο να γίνουν γονείς. Νομίζω και εγώ βρήκα τρόπο. Ήθελα πάρα πολύ να γίνω γονιός. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δεν μετανιώνω σε καμία περίπτωση που έγινα γονιός, επειδή αγαπάω πάρα πολύ τα συγκεκριμένα παιδιά, τα οποία τα έχω κυοφορήσει, τα έχω γεννήσει, τα έχω θυλάσει και τα έχω μεγαλώσει. Και τα οποία ευτυχώς έχουν μεγαλώσει. Πρέπει να σας πω ότι τώρα, στη φάση αυτή που είμαι εγώ 48 και είναι ο Λάζαρος 26 και η Γερακή 23, ότι είναι η καλύτερη μας φάση ως οικογένεια. Δηλαδή οι σχέσεις μεταξύ μας έχουν αρχίσει και γίνονται σχέσεις μεταξύ ενηλίκων. Τα παιδιά δεν είναι πλήρως ενήλικοι ακόμη. Είπαμε στα 28 ολοκληρώνεται πλήρως η εγκεφαλική ανάπτυξη, η ανάπτυξη των πρόσθετων μετοπίων λοβών για τα αγόρια και στα 26 για τα κορίτσια. Άρα η Κυριακή έχει 2,5 χρόνια μπροστά της και ο Λάζαρος 2, γιατί η Κυριακή θα γίνει 24 το Φεβρουάριο. Κυριακή έχει την πιο εύκολη ημερομηνία γεννήσεως. Κοίτα τα πουλάκια, κοίτα. 2 Δευτέρου 2000. 2-2-2, μητέ, μητέ, μητέ. Ο Λάζαρος είχε μια ατσούμπαλη ημερομηνία γεννήσεως. 13-8-97. Λοιπόν, και φαντάζομαι ότι όταν θα βγουν και από το ψυχοσυναισθηματικό στάδιο της εφηβείας θα είναι ακόμη καλύτερα τα πράγματα. Και επίσης χαίρομαι πάρα πολύ γιατί βλέπω ότι είναι καλύτερη από μένα. Το έχω πει και άλλες φορές αυτό και το χαίρομαι πάρα πολύ. Δηλαδή, βλέποντας την Κυριακή στα 23 και τον Λάζαρο στα 26, πώς ζουν τη ζωή τους και πώς αντιμετωπίζουν τις ανθρώπινες σχέσεις, είναι πολύ καλύτεροι από ό,τι ήμουν εγώ στην ηλικία τους και αυτό είναι super duper wow. Και τους ζηλεύω με την καλή έννοια. Θα ήθελα κι εγώ να είχα μεγαλώσει έτσι. Χωρίς να λέω ότι είχαν το τέλειο μεγάλωμα, γιατί ειδού μία μητέρα που είναι άνθρωπος και άρα είναι ατελής. Και σας έχω πει πολλές φορές και τα λάθη που έχω κάνει και προλίγου είπα ότι ήταν λάθος μου αυτό ότι παραπονιόμουν. Μετρούσα τα χρόνια ζωής του Λάζαρου όσο τα χρόνια της. Πώς πας φυλακή ρε παιδί μου και μέτρα στις μέρες και εγώ κάθε φορά που είχε ο Λάζαρος στα γενέθλια του έλεγα πω πω 8 χρόνια στα κάτεργα, πω πω 10 χρόνια στα κάτεργα, πω πω 15 χρόνια στα κάτεργα. Δεν θα ήθελα να γυρίσω πίσω το χρόνο, μετανιώνω όμως που παραπονιόμουν γιατί βλέπω τώρα στην πράξη αυτό που μου έλεγαν κάποιες Έλληνες, είχα ιδέψω μωρέ μου έλεγε κάποιες μεγαλύτερες μητέρες τότε ότι ξέρεις περνάει αυτό το στάδιο. Περνάει. Και θεωρώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος εξελίσσεται και οριμάζει ανάλογα με τις συνθήκες του, αναλόγως με τις συνθήκες ζωής που έχει ο καθένας, δεν θέλει να επιστρέψει σε προηγούμενα στάδια. Δηλαδή αυτό που ακούω για μερικές γυναίκες που πάνε τα παιδιά τους να σπουδάσουν ή πάνε να εργαστούν ή φεύγουν από το σπίτι και λένε δεν μπορώ και είναι το σύνδρομο της άδικας φωλιάς κλπ. Νομίζω είναι έτσι μια υπαναχώρηση σε προηγούμενες συνθήκες το να θες να έχεις μικρά παιδιά. Ενώ ήδη έχεις περάσει τον βάσανο του να μεγαλώσεις τα παιδιά. Δηλαδή είναι κάτι που το κάνεις, δίνεις πολύ πόνο για να το κάνεις, ταλαιπωρείσαι, κουράζεσαι κλπ. Αλλά λες το έκανα, τελείωσα. Τώρα μπαίνω σε άλλη φάση ζωής, τη φάση ζωής που έχω ξεπαιδιώσει. Κάτι μαμάδες και κάτι μπαμπάδες που γίνονται γιαγιάδες και παππούδες και θέλουν οπωσδήποτε να γίνουν παππούδες και γιαγιάδες και δεν μπορούν να είναι χωρίς μικρά παιδιά να τρέχουν ξοπίσω, κάτι παϊχεί. Ψάξτε μήπως υπάρχουν άλλα κενά τα οποία προσπαθείτε να γεμίσετε με καταναγκαστική εργασία. Τα παιδιά είναι πολύ γλυκά. Τα παιδιά είναι πολύ γλυκά, είναι πολύ τρυφερά, είναι πολύ χαριτωμένα. Μόνο που βλέπουμε ένα μικρό μωρό, εκκρίνεται ο κυτοκίνη από τον εγκέφαλό μας, που είναι η ορμόνη της αγάπης, κάτι το οποίο μας κάνει να νιώθουμε πάρα πολύ ωραία. Αλλά επίσης ο κυτοκίνη εκκρίνει ο εγκέφαλός μας, και όταν χαϊδεύουμε σκυλάκια, γατάκια, ζωάκια, τα οποία είναι πολύ πιο low maintenance από ένα παιδί. Είπαμε, high maintenance σημαίνει κάποιος ο οποίος χρειάζεται πολύ φροντίδα.
maintenance σημαίνει συντήρηση στην ουσία, υψηλή συντήρηση. Low maintenance, χαμηλή συντήρηση, κάποιο ο οποίο δεν χρειάζεται πολύ φροντίδα. Άρα ένα σκύλο είναι χαμηλή συντήρηση και ένα παιδί είναι υψηλή συντήρηση. Το παιδί χρειάζεται πολύ περισσότερη ενέργεια, χρόνο, χρήμα, προσοχή, τα πάντα όλα από το σκυλί. Ακόμη και αν το σκυλί βάζει το πόδι του στον ώμο σου και σε γδέρνει, με έχει γδύρει. Λείψε μου εδώ το κδάσιμο. Λείψε μου το κδάσιμο με εκδρές, γιατί σε νυχάς. Λοιπόν, άρα το μόνο που θα άλλαζα αν πήγαινα πίσω, αν μπορούσα να πάρω το χρόνο πίσω, θα ήταν το να προσέχω περισσότερο την υγεία μου και θα έλεγα στον εαυτό μου τον πολύ στενοχωρημένο, τον πολύ ταλαιπωρημένο, τον πολύ απογοητευμένο, τον εαυτό μου ο οποίος θαλασσόδερνε μέσα στα πέλαγα της ζωής, των προβλημάτων και των βασάνων, στα 26, στα 27, στα 25, στα 24, στα 28, στα 30, στα 35, στα 40, θα του έλεγα υπάρχει πολύ καλή ζωή μετά τα 45 και κυρίως γύρω στα 50. Μην απογοητεύεσαι, πρόσεχε την υγεία σου, μην σκέφτεσαι ότι δεν μ' αρέσει η ζωή μου, οπότε δεν θα προσέχω την υγεία μου, θα τρογοπίνω σαν να μην υπάρχει αύριο, θα καπνίζω σαν να μην υπάρχει αύριο, θα έχω βλαβερές συνήθειες σαν να μην υπάρχει αύριο, δεν θα γυμνάζομαι. Α, επίσης, αν έπαιρνα το χρόνο πίσω, θα έκανα περισσότερη γυμναστική. Και σας το έχω πει πολλές φορές και νομίζω το γνωρίζετε ήδη, ότι η γυμναστική που είναι στο γούστο μου, που μου αρέσει, η γυμναστική που με ικανοποιεί, είναι η γυμναστική του να κάνω γρήγορο περπάτημα στη φύση για 5-6 χιλιόμετρα. Αυτή είναι το hiking. Ένα mini hiking, δεν είναι και που το hiking. Αυτοί που πάνε hiking πάνε 10-15 χιλιόμετρα. Εγώ πάω 5 με 7 εκεί. Και πάει και το σκυλί. Σε παρακαλώ πολύ, κύριε σκύλο. Όταν οδηγεί η μητέρα σου, δεν πρέπει να έρχεσαι να απαιτήσει την προσοχή. Να απαιτήσει την προσοχή και να βάζει την ποδάγρα σου πάνω στον νόμο μου. Με έχει καταγδύρει, ρε. Αυτό το έχουμε κάνει κωμωδία αυτό το βίντεο. Ο κόσμος θα βγει. Απαρχία. Έχω και ένα δέρμα το οποίο έτσι να το αγγίξεις κάνει σημάδι. Φανταστείτε τις νυχάρες του Λάκη μου. Τις οποίες δεν κάνω να τις κόβουμε γιατί πάει μέσα στα χώματα και με κόβει στα νύχια του. Μπορεί να πλεώσει το δέρμα και να μολυνθεί. Το κοπρόσκυλο! Το κοπρόσκυλο! Αγαπή μου, είπα κοπρόσκυλο σε ένα βίντεο και είπα ότι σε ταλαιπωρώ και ότι σε εξυβρίζω. Α, κομμωδία το κάναμε αυτό το βίντεο. Τι θα άλλαζες εσύ, γίνεσαι στη ζωή σου πίσω. Νομίζω θα είναι πολύ ενδιαφέρον να μου γράψετε στα σχόλια εσείς, εάν θέλετε φυσικά να το μοιραστείτε δημοσίως. Όσοι είστε από το τρίτο επίπεδο και πάνω στη συμμετοχή, μπορείτε να σχολιάσετε κάτω από το βίντεο χωρίς διαφημίσεις. Οπότε θα δω μόνο εγώ τα σχόλια και οι υπόλοιποι που βρίσκονται στο τρίτο και στο δεύτερο επίπεδο. Γράψτε μου κι εσείς, αν γυρίζατε το χρόνο πίσω, τι θα αλλάζατε από τη ζωή σας και ίσως από τα σχόλια που θα μου γράψετε και από τις απαντήσεις που θα πάρουμε θα μας δοθεί ευκαιρία να φτιάξουμε ένα βίντεο με τα δικά σας αυτά που θα αλλάζατε και ίσως και αν θέλετε και μία ψυχολόγο να σας τα σχολιάσει, να σας τα σχολιάσουμε κιόλας, γιατί έχω την εντύπωση ότι έστριψα όσο θα έστριψα. Λοιπόν, αυτά. Συγχωρέστε μας για την κωμωδία, είμαστε κι εμείς άνθρωποι, είμαστε κι εμείς σκύλοι και λέμε και καμία κουβέντα παραπάνω. Κοπράκι, κοπριτάκι, αυτός είναι ένας κοπριτάκης, ναι αγάπη μου, είσαι ένας κοπριτάκης. Και βρέθηκε και μία που μας είπε ότι και καλά το σκυλί όταν είναι στο αυτοκίνητο το έχει παρατηρήσει ότι δεν είναι καλά ψυχολογικά το σκυλί και ότι τα μάτια του είναι γουρλωμένα από φόβο, τα αυτιά του είναι πίσω, μεταξύ αυτού του τύπου, πάντα έτσι είναι τα αυτιά του. Θα σου το δείξω τώρα που κοιμάται πως είναι τα αυτιά του, έτσι είναι τα αυτιά του πάντα. Και βλέπετε ο άνθρωπος κοιτάει, θέλει να πεταχτεί έξω στον δρόμο, κάποια γάτα θα έχει εντοπίσει, εντόπισες γάτα. Ο Λάκη και οι γάτες έχουν μια περίεργη σχέση. Ναι, με το που θα δει γάτα και είναι λιτός, δεν είναι δεμένος, είναι λιτός, αρχίζει και τρέχει μέχρι που φτάνει τη γάτα και μετά δεν της κάνει τίποτα. Ναι. Κάνει sprint στις γάτες, βρε. Θέλει να παίζει με τις γάτες. Ενώ έχει άλλους σκύλους οι οποίοι μπαίνουν σε καυγάδες με γάτες. Όχι, αυτός ενθουσιάζεται πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι γάτα. Είσαι γάτα. Έτσι, νομίζω ότι ίσως θεωρεί πως είναι γάτα. Ή ένα υποείδος γάτας τέλος πάντων, γιατί ενθουσιάζεται με τις γάτες. Και δεν κάνει και κάτι το super duper wow με τις γάτες, δηλαδή δεν είναι ότι τις ορμάει κάτι.
απλώς τρέχει, 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 τρέχει και μετά με συναντηθούν, φεύγει. Φυσικά δεν είμαι ψυχολόγος σκύλων για να ξέρω. Ψυχολόγος ζώων. Υποθέτω, κάνω και εγώ υποθέσεις, ίσως προσωποποιώ το σκύλο μου. Όπως και να έχει, μετανιώνω που δεν έγινα σκύλο μαμά πιο νωρίς, γιατί είναι μια ενδιαφέρουσα παρέα το σκύλι. Και πολύ επικοδομητική παρέα το σκύλι. Και πολύ φροντιστική και τρυφερή το σκυλί. Χαμηλής συντήρησης, low maintenance. Ειδικά από το δεύτερο έτος και μετά, όταν δεν είναι πλέον κουτάβι. Τώρα αυτός είναι 2,5, θα γίνει 3 το Φεβρουάριο του 24. Όταν ξεπεράσουν τη φάση του κουταβιού, ειδικά αν τα στυρώσεις κιόλας, ηρεμάνε. Είναι ένα ήρεμο, στυρωμένο, ευνουχισμένο κοπροσκυλάκι, κοπριτάκι. Κοπριτή! Μια φορά μου είχε πει κάποιος. Λέω πώς το λένε το σκύλο σας, μου λέει τάκι. Λέω από πού, από το κοπριτάκι μου λέει. Και από εκεί μου είχε μείνει το κοπριτάκι και το λέω στο λάκι. Λάκι, λάκι, κοπριτάκι! Α, δείξε μας την πατουσάρα σου, μάλιστα. Πότε θα μάθεις να μιλάς ανθρώπινα, να μας πεις καμιά κουβέντα. Μετανιώνεις εσύ κάτι, αν πήγαινες στον χρόνο πίσω, θα άλλαζες κάτι από τη ζωή σου μαζί μας. Άντε, κλείσε τώρα την κάμερα. Κλείσε την κάμερα, παρακαλώ. Κάνε και εσύ κάτι, βγάλε το ψωμί σου, κλείσε την κάμερα.